είναι έναν, τι να σου πω, χαμός. Κυριολεκτικά ένας χαμός. Τέλεια. Ωραίος χαμός. Έτσι. Ναι, ναι, απολαμβάνεις τα μωρά που παίζουν ποδόσφαιρο. Έτσι, ωραία. Και το καλό είναι δοτικών και οι γονείς αναλόγως συμπεριφέρονται σε κόσμιον επίπεδο. Ανάλογα. Αυτό πρέπει. Μπράβο. Έτσι. Τάσο, όμως ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Κατά καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενη. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι, να προλογίσουμε για τις καλεσμένες μας και να επιστρέψουμε. Πάμε. Now I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Oh, to wake me up when they build that time machine. Wake me up when you were sleeping next to me. Cause I really love you. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Daddy? Yes, darling. I want to tell you something. Go on. I have a boyfriend. You're joking? No! Really? Yeah. I'm so proud of you, darling. Thank you, Daddy. How old is he? He's not very old. He's like in his 50s, I think. Well, never mind. Yeah, age doesn't matter, doesn't it? Is he a good man? Very nice. Is he looking after you? Yeah, he loves me. Does he love you? Yeah, he loves me, dear. Do you love him? Of course, Daddy. Okay. Papa? Yeah. Άπα! Πιέμουρα! Έξα από όλα το γε μου να σου πω! Να γε μου πάνω, για ξαπνούσα τώρα, πέμπω. Φτιάχνω με έναν παιδί. Παιδί, να μου λέω. Πότε θέλει πόνοι. Τώρα... Δουλεύκη. Δουλεύκη. Δεν έχω καμνή. Την παρά το γύρι του Λευκού. Α, ένιξες. Φτιάχνει με παιδί και ένιξες. Τίποτε ένιξες. Εντάξει, δεν λεπτομέρειες του τα πράγματα. Α, λεπτομέρειες του. Οκ. Πότε θέλει πόνοι είπαμε. Ένα κοτσινοχόρκα. Α, κοτσινοχόρκα. Και πόσο ρε μάγκο. Έτσι μεγάλος ρε παπά, 45. Παραγιά μου, θεέ μου, τα χάπια μου, να ρίγουν παιδί της 45 χρονών. Γιατί ρε παπά, όχι, 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 όχι. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Γουστάρω να μαλίτης κι εγώ να με μάταν. Τα γαμάτια στο κορμί της είναι όλα τα λεπτά. Αγαπή, έλα να σου πω, το μωρό θέλει αγρελιά με τα αυκά. Μπορείς να φέρεις, ένα αυκό μπας το μωρό να με φάω. Α, εντάξει, εντάξει. Άντε, έλα, πάει, πάει. Έλα ματάκια μου, να σου πω, μπορείς να μου φέρεις 4-5 πιτόγυρα με τζατζίκι και πατατούλες, γιατί τα λιγουρεύτηκε το μωρό και τι να κάνω τώρα. Να μου φέρεις, ε! Εντάξει ματάκια μου, έλα αγάπη μου, γεια. Hi darling, I was wondering, if it's not too much trouble, could you please bring me a shepherd's pie on your way home because the baby's craving it. Yeah, they have it at Tesco's, it's fine. Alright love, thank you babe. Thank you, bye. Sasha, listen very carefully, I will only say this once. The baby needs the new Louboutin shoes, and the Gucci purse, and the Louis Vuitton bag. Yes, I send you the links of everything you have 1 hour. Okay, спасибо. Μάλιστα, έχει πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία θα θέλαμε να βάλουμε, να προβάλλουμε, αλλά θα μας έπαιρνε όλη την εκπομπή. Καλώς ορίσατε, κορίτσια. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλά είμαστε. Μας το υποσχέθηκε η Θεκλά μας ότι θα σε φέρει στην εκπομπή. Ναι, άκουσα το, είδα το. Ποια είναι η σχέση σας, εσάς, πού γνωριστήκατε, πώς γίνατε φίλες, τώρα πει μόνο και συγγενείς, πέτε μας τα ούλα. Και εγώ θέλω να μάθω αυτό, διότι είπε η Θέκλα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα σας φέρω την παν, μόνο μία. Κύριε, είσαι ο λαλός εγώ. Είναι ένα χωριό. Ναι. Είναι μεγάλο. Ένα μικρό χωριό, όχι ούτε καν μεγάλο χωριό, άρα είναι εύκολο να γνωριστούν οι άνθρωποι. Γνωριστήκαμε. Και... Πάντως πελάτης σαν μου έβλεπε. Είστε στο ίδιο χορτό, ρε βεσκιά. Πάντως κόσμον έβλεπω. Άρα είναι πελάτης σαν μου, κοπέλα. Είσαστε από το ίδιο χορτό. Κοντινά τα χωριά μας.
Ποια χωριά σας όμως, τα χωριά σας που μένετε τώρα ή τα χωριά σας που... Εντάξει. Μου και εσύ ακόμα τον άκρεψε. Να δώκουμε και διεύθυνση. Όχι ρε παιδί μου, για να καταλάβω, είναι έτσι χωριανές. Όχι, όχι, από τον τόπο καταγωγής. Συναντιούνται όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Μέσω διαδικτύου, αρχίσαμε να μιλάμε. Εντάξει, γνώριζες πολύ κόσμο από τα social media. Ναι, φυσικά. Εγώ βέβαια τη Θέκλα δεν ξέρα τη χρόνια πριν, απλά προσωπικά γνώριζα την σχετικά πρόσφατα. Να βάλεις τον κόσμο του TikTok. Τώρα σιγά σιγά, είπαμε πρόσφατα γνωριστήκαμε. Ναι, που όχι, τώρα τι να σε κανονίσει. Τώρα τι να κάνετε έτσι αυτά τα ωραία τα βιντεάκια. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες να κάνεις τα TikTok. Είναι διαφορετικά TikTok από αυτά που βλέπουμε. Κοίταξε. Στο συγκεκριμένο. Στην πρώτη την καραντίνα. Στο κυπριακό TikTok. Αν το καλό είναι σου, ωραία, μαξιλάρκα. Ναι, όχι. Πες, χρειάζεσαι κι άλλα, έχουμε πολλά. Όχι, είμαι εντάξει, αλλά λαλούν πάντα ότι πάσχει, είναι κάμερα, αλλά όχι εγώ δεν κάνει που πάσχει να πω μόνη μου τώρα, λόγω ότι... Όχι, καλή, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Που λαλείς, την πρώτη την καραντίνα πριν, έχει δύο χρόνια. Ναι. Μόνα η αμάνη μάνα έχει δύο χρόνια. Στην πρώτη την καραντίνα πριν δύο χρόνια, έπιαν τον πολύ κόσμο η πελάρα. Ωραία, κάποιοι ψήναν, άλλοι, ξέρω εγώ, έκανα γυμναστική, εγώ ναι, έφτασα σε έτσι σημείο. αλλά ξεκίνησα να κάνω βίντεο, διότι κάπου πρέπει να βγάλω το άχτι μου που λέμε. και έτσι έκανα ένα βίντεο, ήταν το TikTok όμως τότε, δεν ήξερα εγώ τι ήταν το TikTok. Ήταν για το Instagram και για το Facebook. Ναι. Έτσι δεν ξέρα ότι ήταν, είχα βάλει ένα φίλτερ κιόλας παλιά, όσο ποιος είναι να με καταλάβει τώρα, μας κοφτεί. Και έγινε viral, αν θέλεις να το πούμε έτσι. Έτσι μετά που ξεκίνησε και ο κόσμος λίγο να τα ζητά, συνέχισα το, μετά μάθα το TikTok τι είναι και συνεχίσαμε ως σήμερα. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να πούμε. Μια μικρή ερώτηση. Το Παν Τράγκομιρ είναι το όνομα ναι, ρε, παιδί μου, σου ή όχι. Εξήγα μας. Κοίτα, το Παν που το Παναγιώτα. Ναι. Ωραία, το οποίο κατάργησα το 2007. Έφκαλε με ένας φίλος μου Παν και έμεινε μου διότι στην πορεία είχαμε Τζάλιν Παναγιώτα στο σχολείο. Ού, μετά επειδή για σπουδές να πεις πού να γυρίσει ο Εγγλέζος να πει Παναγιώτα τώρα διότι σπουδάζει Αγγλία. Yeah. Οπότε έμεινε μου το Παν. Τον Τραγκομίρ είναι το επίθετο της μάμας μου διότι είμαι μισή που τη Ρουμανία, μισή Κυπρέα, γέννη μαθρέμα της Κύπρου βέβαια. Οπότε έτσι χρησιμοποίησα το για τα social διότι στην αρχή. Όταν, επειδή έχω χίλια χρόνια που έχω Facebook, ας πούμε, το 2007-2008, δεν ήθελα να βάλω τα αληθινά μου τα στοιχεία, ξέρω, τα νόμιμα τα στοιχεία, οπότε χρησιμοποίησα τον Τραγκομίρ και μετά έμειναν και ο Τζιμ. Είδες, μπράβο. Εγώ νομίζω ότι ήταν η μισή από την Αγγλία, όχι από την Ρουμανία. Εντάξει μετά, γιατί έχει πολλούς που νομίζουν είναι... ότι είναι και από την Ρωσία, και από την Αγγλία. Κάνεις καλά τις προφορές όλες. Ναι, η αλήθεια, εντάξει, αρέσει και μου που πάντα και κάνω τις προφορές και βρε ευκαιρία τώρα με το TikTok να τις βγάλω και λίγο μπροστά. Τέλεια. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Φυσικά θα συζητήσουμε και με τη Θέκλα μας, γιατί το χιούμορ τελικά είναι... Πρέπει να πω ακριβώς τον τίτλο. Περίμενα να το πω γιατί είναι να μπλέξουμε. Είναι μηχανισμός άμυνα στο χιούμορ. Ναι, ένας υγιής μηχανισμός άμυνα. Θα πούμε περισσότερα μετά γι' αυτό. Και πώς ξεχωρίζουν οι υγιείς από τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Πριν ξεκινήσουμε, θα πεις πώς επέρασες το Σάββατο. Τέλεια. Έχω πάρει χρώμα. Ναι. Μαύρησα, παιδιά. Ο Ανδρέας να δείτε. Εγώ να δείτε. Που δεν έβαλα ούτε ένα αντιλιακό ούτε τίποτε. Έχω ένα χιλιόμετρο κελέ. Εκατάκρουσα. Εντάξει, έβαλα τις κρέμες μου μετά. Έβαλα τα ούτε μου. Αλλά παιδιά, πονείμαι ακόμα. Σκέφτηκα η αλήθεια. Όταν πήγα σπίτι και ξεβάφτηκα και τότε ήμουν καφέ που κάτω. Λέω, Ανδρέας, αρέγε πώς. Όχι, περάσαμε πολύ ωραία στο γύρισμα. Αερόμαστε πολύ. Και όντως ένιωσα τούτο το πράγμα ότι ήταν σαν να δεν υπάρχει κορονοϊός. Όχι ότι είναι κάμαμε τα rapid μας και λίγα, κρατήσαμε όλα τα μέτρα, αλλά ήταν κάτι πολύ ωραίο. Είχαμε καιρό να το ζήσουμε. Μας έλειψε. Και μας έλειψε, όντως. Θέλετε να πάμε ένα ταξιδάκι στον κόσμο, να δούμε όμορφες ειδήσεις και να επιστρέψουμε. Καλό. Φύγαμε. Άμα δεν πρέπει, γιατί όχι. Τον έπρεπε να τον κρούσουμε τον διαγωνισμό. Έχω διαγωνισμό και θα σας δείξω. Πάνω μου, επειδή υπάρχει ένα. Υπάρχει ενδεχόμενο να μην ξαναείδε στην εκπομπή. Όχι, καλά, είδατε. Α, μπράβο, κάνουμε ένα διαγωνισμό. Κάνουμε ένα διαγωνισμό που συνήθως ο Αλέξανδρος με τον καλεσμένο μας φροντίζει να τον καταστρέψει. Μάλιστα, ωραία. Πάμε. Θα σας δείξω ένα αξιοθέατο από τον κόσμο και θέλω να μάθουμε από ποια χώρα είναι, πού βρίσκεται αυτό. Εσείς, ακόμα και να το αναγνωρίσετε, γιατί είμαι σίγουρος θα το αναγνωρίσετε, δεν θέλω να σχολιάσετε, θέλω να το σκεφτείτε και θα μου δώσετε και έτσι έναν hint, μια βοήθεια. Nice.
Ο κόσμος όμως που θα δει αμέσως τώρα το αξιοθέατο, θέλω να σκεφτεί πού μπορεί να βρίσκεται αυτό το αξιοθέατο και να στείλει τις συμμετοχές του όλα στον αέρα ΡΙΚ με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram. Ακριβώς. Θα κάνουμε την κλήρωση στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλετε να δώσετε κάποιο στοιχείο. Γιατί... Εγώ αγχωνούμαι να μην το πω. Εσύ δεν πει τίποτε. Θα εκλάμω εσύ, αν θες να πει κάτι για αυτήν την πόλη. Οι κάτοικοι αυτή τη πόλη είναι καθολικοί. Η θρησκεία του είναι καθολική. Μπράβο, πολλά καλή βοήθεια. Εγώ θα πω ότι σε αυτήν τη χώρα και σε αυτήν την πόλη συγκεκριμένα. Σα πω, έχουν καθολικά τα πλάσματα. Έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μπράβο, Αλέξανδρε. Ναι, εντάξει. Σε κάποια φάση τη ζωή του έγιναν και εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έγινε. Πρόσφατα. Επίσης να πούμε ότι έχει πολύ ωραίες κοπέλες αυτή η πόλη. Μπράβο. Που συναγωνίζονται τις δικές μας, τις Κύπριες. Ναι, οι οποίες το δυνατόν του σημείο. Καληνύχτα. Πόση ώρα είναι που αρκέψαμε, 120 λεπτά. Η ώρα είναι 4:53. Τέλεια. Αυτό, καταλάβατε. Όχι ρε, ενώ ότι θυμίζονται οι κοπέλες για την κορμοστασιά τους. Α, μπράβο. Και ειδικά το πίστια τους. Αυτό. Το είπαμε ευγενικό. Τέλεια. Καλησπέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα σας πάω μέχρι την Γαλλία, εκεί όπου ετοιμάζονται για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ξέρετε όλοι ποιοι είναι οι δύο οι οποίοι διεκδικούν την προεδρία της χώρας, ο νυν πρόεδρος και η Μαρίν Λεπέν, οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στην τελική φάση. Δεν ξέρω εσύ αν μιλάς καλά γαλλικά. Όχι. Ούτε προφορά, ούτε όχι, τίποτα καθόλου. Bon filet, croissant au chocolat. Το μόνο που ξέρω είναι το je ne sais pas. Μάλιστα. Τώρα θα σου δείξω εγώ όμως τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία στο Instagram και έγινε χαμός. Δεν είναι αυτή η φωτογραφία. Θα δείτε και τις δύο φωτογραφίες, είναι και ακολουθεί και μία δεύτερη. Είναι αυτή, όπου ξαπλώνει. Πέφτει έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο χαλαρός στον καναπέ, με ανοιχτό πουκάμισο. Να σας πω ότι έγινε χαμός από τα σχόλια κάτω από την φωτογραφία, ότι θυμίζει κάτι από ηθοποιό του σινεμά και δεν έχουμε αλέντελόν, μάλιστα, και δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουν τον Γάλλο πρόεδρο σε τόσο χαλαρές στιγμές. Και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο να σας πω ότι προηγείται με 55% γιατί τώρα για να πανεκλεγεί. Θα το ψηφίσουν. Θα το ψηφίσουν. Διάφορα target groups στο οποία στόχευσε ο άνθρωπος. Πολύ καλός επικοινωνιολόγος του. Εγώ βλέποντας τη φωτογραφία μου έρχεται ένα τραγούδι. Είναι μύθος, είναι μύθος. Τι εννοείς. Είναι δασίτριχο το στήθος του Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ τώρα θα σας ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη φωτογραφία, του Μακρόν ή του Μητσοτάκη, όταν πήγε να βάλει το εμβόλιο και έβγαλε το πουκάμισο. Ψηφίζω... Α, όχι, δεν θυμάμαι, την έχω, αν την θυμάσαι εννοώ, που μόνης. Δείξε μας την πάλι. Έπαιρθει και αντάξει, ο Μακρόν είναι περίπτωση, καλή. Ναι. Εγωιτευτικός άνθρωπος. Εγωιτευτικός. Και επίσης πολύ τολμηρός. Επαντρεύτηκε μια γυναίκα αρκετά χρόνια πιο μεγάλη. Ναι. Του. Και καθηγήτρια. Και καθηγήτρια του στο σχολείο. Ναι, τούτα δεν τα λέμε. Καλά, γιατί τα πούμε και αυτά. Δεν μου πειράζει, δεν έχει αυτό το σημείο τώρα σιγά. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή ήταν η φωτογραφία. Κοίταξε, άμα σκεφτεί όμως ότι αντίπαλο του είναι ακροδεξιά. Θέλουμε να βγει και ας έχει και τρίχες στο στήθος του και ας επαντρευτεί και την καθηγήτρια του να τα ανεχτούμε όλα, να βγει ο άνθρωπος. Να βγει. Εγώ θα σας πάω μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι οι Μπέκαμ γιόρτασαν το Πάσχα, διότι το καθολικό Πάσχα ήταν χθες. Άρα γιόρτασαν και σε αυτή τη χώρα που δείξαμε πριν, μπράβο. Γι' αυτό δεν έγιναν χθες ο δεύτερος γύρος των εκλογών και θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Έτσι. Και πέρα όμως από το Πάσχα γιόρτασαν ακόμα ένα λόγο. Διότι η Βικτόρια κλείνει 48 ετών. Μάνα μου τη φτωχή. Προβλήματα ο κόσμος και εμείς κάνουμε. Είναι 48 ετών η Βικτόρια Μπέκαμ, παιδιά. Τι θέλετε εμείς. Και απέκτησαν και ένα ζωάκι στην οικογένεια. Μάλιστα. Αυτό. Α, ένα κουνελάκι. Που ταιριάζει νομίζω. Είναι ο κόκο το κουνελάκι. Με την εποχή. Ναι. Και... Α, έτσι γιόρτασαν οι Μπέκαμ το Πάσχα. Ναι. Γιατί δεν πήγαινε στους συμπεθέρους. Γιατί έχουν συμπεθέρους πλέον. Ναι, επάντρεψε και ο γιος. Επάντρεψε ένα κλειδάτο γάμο. Ναι, ναι, το είδα και εγώ. Να σας πω ότι εδώ αναπαριστούν την... Να σου πω, δείχνουν τις εικόνες τώρα, μέρα μεσημέρι, και να λύσουμε εμένα που είπα για εκείνη τη χώρα, δηλαδή τώρα σοβαρά. Αν υπαριστούν... Δηλαδή σοβαρά τώρα. Είδες τη φάση. Κοίτα τι μας δείχνουν, ρε φίλε. Και είναι μέρα μεσημέρι, ρε κομμάτι. Μόνο εσύ το σκέφτηκες. Όχι, γιατί... κανένας άλλος. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι ένα παράσταση από τη σκηνή της ταινίας «Η Λέδη και ο Αλίτης». Α, το είδες. Που αλλάζουν τα μακαρόνια, τα σπαγκέτι με δεν είχα μακαρόνια. Άλλον το μακαρόνι, άλλον το καρότο. Στην πιο βαρύ πια φάση.
Επειδή. Ναι. Ευτυχώς που ήρθε σήμερα. Ναι, με τα σπίτια πολύ ωραία. Δεν φάνηκε και ξαναδείχνει το. Συνεχίζει, κάμε το λούπα. Εγώ να ρωτήσω. Να μου λαλεί. Δεν μπορώ να πω μετά. Και ο χνομάστρο. Ο Φρόιντ τραβά τα μαλλιά του. Α, ποια μαλλιά. Ωραία, το στήθος του σαν τον μακρό, ρε φίλε. Είδες που πάει το μυαλό σου. Είδες. Βρώμικα μυαλά. Εντάξει, ώρα θα περάσουμε και μεγάλη Δευτέρα. Συνεχίζω. Αυτό ήταν. Εντάξει. Αυτό ήταν. Αυτό. Φτάσαν όλα μια χαρά. Μια χαρά, 48 η Βικτόρια μας. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Ένα χρόνο είναι πιο μεγάλη μου. Ναι, αλλά η Βικτόρια. Τι θέλεις να πεις. Όχι, θα έλεγα ότι φαίνεται πιο μεγάλη από την ηλικία της. Επειδή είναι πολύ αδύνατη και φαίνονται ρητίδες. Και ο αδύνατη και επειδή είναι τόσο ποτοξαρισμένη που δεν ξεχωρίζεις. Δεν της φαίνεται ότι είναι ποτοξαρισμένη. Όχι ότι είναι ποτοξαρισμένη, εντάξει, είναι η κύριε Λίσον, αλλά ότι είναι έτσι μεγάλη. Ενώ η Θέκλα μας. Μεγάλη, ενώ κατάλαβες την. Έχω φυσικό πάμπρο. Α, μπράβο. Ναι. Ή το λίπος, ρε. Το λίπος κάνει φυσικό παμπ στο πρόσωπο. Νομίζω πες το με έναν τρόπο τύπου... Όχι, γνωμό. Όχι, αν έκαμε να πω το ξέρω να μάθετε. Δεν χρειάζεσαι κιόλας. Και να χρειαστώ, θα κάνω να σου. Δεν χρειάζεσαι. Γιατί φάσαι. Είμαι εναντίον του να προκαλείς πόνο όταν δεν το γουστάρεις πολύ. Αν το γούσταρα πολύ, θα τον άντεχα τον πόνο, επειδή δεν είναι κάτι που, κάτι που θέλεις. Αλλά... Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακό να πει κανένα. Όχι, σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Γιατί... Εντάξει, να μην γίνεται σε περιβολικό βαθμό όμως και να λιώνεται το πρόσωπο. Ναι, Αλέξανδρε, όμως είσαι ο κόσμος ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητο σε σχέση με την εμφάνιση. Ναι. Οπότε, μία, ένα ποτοξάκι ή ένα τραβηγματάκι μπορεί να τον κάνει να νιώσει πολύ καλύτερο. Οπότε, να μην του το λέμε έτσι που τον αέρα, να νιώθει άσχημα. Όχι, ο καθένας μπορεί να κάνει ότι τον κάνει να νιώθει όμορφα. Ναι, σίγουρα. Θα σας πω τώρα στη Μέγαν Μάρκολ και στον πρίγκιπα Χάρη, οι οποίοι είπαμε την Παρασκευή ότι επισκέφτηκαν τη Βασίλισσα Ελισάβετ έτσι σε ένα ταξίδι αστραπή πηγαίνοντας προς την Ολλανδία. Τώρα θα τους δείτε να περνάνε έτσι όμορφες στιγμές έτσι, σε μικρά μίνι αυτοκινητάκια, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους μαζί με κάποια παιδάκια στη θέση του οδηγού. Να τους βλέπουμε, διασκεδάζουν, περνάνε όμορφες στιγμές σε μια επίσημη επίσκεψη την οποία πραγματοποίησαν. Πήγαν και τούτε στου τοξικού συγγενεί στι γιορτέ, δηλαδή. Τι είχαμε το τι. Να πάνε και τούτε στου τοξικού συγγενεί στι γιορτέ. Δεν πιάνε. Πιάνε απλά να πούνε ένα γεια σου ευχεία. Α, έτσι με του τοξικού έτσι κάνουμε. Εντάξει, υπάρχουν και οικογένειε που δεν έχουν τοξικού συγγενεί. Συγγνώμη, η Μέγαν Μάρκελ. Ναι, τούτε έχουν χάρη. Μπορεί να είναι αυτή η τοξική συγγενή προ το παλάτι, δεν ξέρει όμω. Νομίζω ότι είναι αυτή η τοξική συγγενή. Η Μέγαν Μάρκολ είναι πιο τοξική από όλου σε αυτό το παλάτι. Είσαι φαν τη, πε μου. Όχι, εντάξει, ναι, τώρα εγώ να μπορώ να πω. Όχι, πε ό,τι θέλει. Ό,τι και να πει, είμαι μαζί σου. Κοιτάξτε, μετά που είδα τη συνέντευξη με την Όπρα, άλλαξα λίγο. Και εγώ την έχω. Α, σύρου σιρότερα. Α, όχι, εγώ έδειξα έτσι μια μικρή συμπάθεια και κατανόηση. Νομίζω σε ξεγεράσε. Δεν ξέρω. Εγώ καλού κακού δεν είδα τη συνέντευξη. Ευτυχώς. Να σου πω όμως, η καημένη Μέγαν Μάρκολ είχε και θέματα από την πατρική της οικογένεια. Δηλαδή, είχε και ίσους που τον πατέρα της, και ξέρω, ο πατέρας της πρέπει να την ταλαιπώρησε πάρα πολλά. Και η αρφή της. Ναι, εντά ξέρω ναι, καλά, αλλά με τον παπά της είχα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Και με τον παπά της φαίνεται ότι χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα που πήρε η κόρη του προς όφελος ναι. του. Δηλαδή, πούλησε κάποιες συνεντεύξεις και λοιπά, το οποίο είναι άκρος τοξικό. Αντάλλαξαν και διάφορες αγωγές στο παρελθόν και επιστολές. Ναι. Τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν κάνει μια νέα αρχή στη. Αν τους φαίνονται καλά μαζί. Φαίνονται καλά. Ένας θεός ξέρει καλά όμως. Μπορεί να είναι όμως. Μπορεί να είναι. Το γεγονός ότι πήραν την απόφαση να φύγουν και να αποστασιοποιηθούν μπορεί να σε βοήθησε γενικότερα. Μπορεί να ακούνε το κανάλι μου που ξέρεις. Που λέω ότι με νίσκεις που πάνω με πεθρά σου, που κάτω με πεθρά σου, που με πεθρά σου. Καλά, δεν νομίζω. Και έχετε προβλήματα, και είναι παρεμβατική. Σηκώνεσαι και φεύγεις, και πάει, και νοικιάζεις καπαλού, με νίσκεις καπαλού. Γιατί δεν άλλα πάρα πολλά μίξη είναι το Buckingham Palace, Θέκλα μου, δεν είχαμε να μείνουν τα πλάσματα, πρέπει να φύγει. Σε να λύσω τώρα, Θόρεντι, Θέκλα. Μάλιστα. Αυτά πέρασαν όμορφα και στην Ολλανδία. Θα επιστρέψουν σιγά σιγά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και θα επιστρέψουν τον Ιούνιο για να γιορτάσουν τα 70 χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο. Τι όμορφα. Για να δούμε αν θα είναι και ο τελευταίος της. Μη κακοντήσεις. Όχι εννοώ να αποδημήσει, εννοώ να το δώσει παρακάτω. Μα πού. Τον τίτλο. Στον Κάρολο. Όχι, καλύτερα να μείνει για να μην που είναι η ίδια και είμαστε. Συμφωνώ. Και εγώ.
Θα σας πάω εγώ μέχρι την Ελβετία για να σας δείξω ένα διάσημο πιανίστα, ο οποίος επήρε την απόφαση να κάνει έναν κονσέρτο στο πιο ψηλό σημείο της Ευρώπης. Στην Ελβετία, στα 3.454 μέτρα. Βλέπουμε και την εικόνα. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Α, δεν είναι Ελβετός. Όχι, είναι Κινέζος. Είναι ο πιο διάσημος πιανίστας. Είναι ο Λανγκ Λανγκ. Αυτό είναι το όνομά του. Και πήγαινε στις Βερνικές Άλπεις, στην Ελβετία, που είναι το υψηλότερο, με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ευρώπη, για να το πω και σωστά. Άρα, εσύ όλοι θέλω άνθρωπος για να παίξει. Σίγουρα, πρέπει να κάνουμε προθέρμανση τα δάχτυλα του, διότι σίγουρα με το πολύ κρύο μπορεί να μάγκωσε. Ξέρω εγώ. Ναι. Μα νομίζω με τα γάντια δεν μπορεί να παίξει και πια. Δεν μπορεί, δεν νομίζω να μπορεί, μπορεί να είναι ευέλικτο. Αλλά είναι μόνο και μόνο οι εικόνες που μας πρόσφερε αυτή του η κίνηση, νομίζω αξίζει τον κόπο. Είναι διάσημος πιανίστας σε όλο τον πλανήτη. Έχει παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 που πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα, στην τελετή έναρξης. Έχει εμφανιστεί σχεδόν παντού σε όλο τον πλανήτη. Και με αυτή του την κίνηση ήθελε να δώσει και αυτό ένα μήνυμα ότι η μουσική μπορεί να φτάσει παντού. Έτσι. Ωραία. Μπράβο του. Μπράβο του και χάρισε νομίζω όμορφες εικόνες σε όλο τον πλανήτη. Έτσι ακριβώς. Το μοιράστηκε μαζί μας και έφτασε και κοντά μας. Τώρα θα σας πω σε μια άλλη όμορφη ιστορία. Αφού ένα ρολόι που δημιουργήθηκε το 1942, φτιάχτηκε το 1942, μετά από 80 χρόνια έφτασε στον ιδιοκτήτη του. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο ρολόι. Μετά από πόσα χρόνια, sorry. 80. Ζούσε ο ιδιοκτήτης του. Όχι. Να σας πω. Εντάξει, διότι έτσι όμως το είπε, αλλά λέω γκρι λέει. Σε απόγονο του ιδιοκτήτη. Θα σας το έπαιρνα σιγά. Sorry, έκανα spoiler. Καθόλου. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο ρολόι κλάπηκε από στρατιώτες Ναζί όταν βρέθηκαν στο Ρότερνταμ, όπου ο συγκεκριμένος κύριος εμάθαινε πώς να φτιάχνει δικά του ρολόγια και θα έκανε το συγκεκριμένο ρολόι δώρο στον αδερφό του. Έγραψε πίσω ότι το συγκεκριμένο ρολόι ανήκει στον αδερφό μου και θα του το δώριζε. Δυστυχώς όμως συνελήφθη και αυτός και ο αδερφός του. Το συγκεκριμένο ρολόι κλάπηκε από τον στρατιώτη και δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του ιδιοκτήτη του, τουλάχιστον σε αυτό που προοριζόταν. Να σας πω ότι ο στρατιώτης μετά από χρόνια φεύγοντας, επιστρέφοντας πίσω στη χώρα του, κρατούσε αυτό το ρολόι, πέρασε από πάρα πολλά χέρια κτλ. Όμως κατέληξε στα χέρια ενός ιστορικού που γυρνώντας το πίσω μέρος του ρολογιού διάβασε τις πληροφορίες και έκανε μία έρευνα στο LinkedIn που κανένας δεν θα πίστευε ότι μια επαγγελματική πλατφόρμα όπως το LinkedIn που ο καθένας μας δημιουργεί ένα προφίλ για να βάζει για τις δουλειές του, για τα projects τα οποία κάνει, το βιογραφικό του αν θέλετε πιο γενικά. Και μέσα από αυτό ανακάλυψε αυτό το ρολόι και μετά από 80 χρόνια έφτασε στην εγγονή του. Να σας πω ότι η εγγονή του έγραψε κάτι πάρα πολύ όμορφο στη Λεζάντα δημοσιεύοντας την ιστορία αυτή, ότι κοιτάζοντας με αγγίζει εν μέρη επειδή και τώρα γίνεται ένας πόλεμος και αυτό με πληγώνει πολύ περισσότερο. Και ήθελε να δώσει με αυτή τη δημοσίευση το μήνυμα ότι οι πολέμοι δημιουργούν και αφήνουν πληγές που μπορεί να περάσουν εκατοντάδες χρόνια και να μην έχουν επολωθεί. Και είναι πολύ λύπηρο. Ωραία. Αυτό. Μας έριξες. Δεν σας έριξα γιατί θα σας επιστρέψω. Πού θα σας επιστρέψω. Σάμπα. Σάμπα στη Σάμπα, διότι το αξιοθέατο μας σήμερα βρίσκεται πού. Στο Ρίο. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και θέλω η παν μου. Έτσι όπως το πες, εφοήθηκε και η Χέκλα να απαντήσει. Έτσι τώρα το απαντήσω ακόμα σπόι. Παν μου, θέλω. Έχουμε μόνο σωστές απαντήσεις ή έχουμε και λάθος. Έχουμε μόνο σωστές απαντήσεις. Μα γιατί αρέσει. Θέλω να πάρεις το κινητό. Πώς θα είναι εύκολο και να επιλέξεις τη σωστή απάντηση. Να κάνω έτσι, ας πούμε. Ναι, κάνω έναν έτσι. Scroll down που λέμε και στα χωριά. Μην είσαι με νεγάκι καμιά φορά μου στο κάτω. Okay. Yeah. Ξαναπήγαινε πάνω. Και ξανακάτω. Και να πει η Θεκλά stop. Stop. Χώθηκα, περίμενε. Ξανά, πάμε. Περίμενε. Όχι, πήγαινε λίγο κάτω γιατί. Όχι, λίγο πάνω. Ακόμα λίγο πάνω. Για να παίρνω μου έτσι πράγματα. Αυτό. Okay. Είσαι στις συμμετοχές τώρα. Μπράβο. Stop. Τούτο. Η κυρία Νίκη Παναγή. Κυρία Νίκη μου, συγχαρητήρια. Απάντησε σωστά, έτσι. Ναι, απάντησε σωστά. Ναι, απάντησε ναι. Βραζιλία. Εμείς στη χώρα ψάχνουμε. Μπράβο. Μπράβο, κυρία Νίκη μου, συγχαρητήρια. Έρχεται κοντά σε ένα δώρο, θα πούμε τι. Θα την πάρω τηλέφωνο την κυρία Νίκη μου, θα μου στείλει και το τηλέφωνο της και θα της στείλω το δώρο της. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο άγαλμα που έχει τον τίτλο «Το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή» δημιουργήθηκε το 1931 και έχει ύψος 32 μέτρα. Μάλιστα.
Έχετε επισκεφτεί ποτέ το Ρίο της Τζανέιρο? Τη Βραζιλία γενικότερα? Όχι, εγώ είναι τυχαία. Εσύ? Ούτε εγώ. Έτυχε να μου πούνε ότι μοιάζει με Βραζιλιάνα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Έτυχε να σα πω ότι μοιάζει με Βραζιλιάνα. Έχει Ρώμη το 2008. Παλιθιά. Ναι. Ίσως το ταπεραμέντο που έχει. Ναι, έχει ένα. Έτσι. Παρακινεί για το φιζίκ που. Ναι. Εντάξει, οι Βραζιλιάνες όμως είναι έτσι εξωκαρδιά, το καρναβάλι. Εντάξει, όμως, άμα είσαι νεαρή κοπέλα, τζεπάς διακοπές και λοιπά, μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε προκειμένου να σε φλερτάρουν, οπότε δεν τζεπίστεψα. Απλώς είπα να το πω. Εσύ είναι το κομπλιμέντο, σου έπιασα το. Έπιασα το, ναι. Ναι. Ωραία. Πάμε, θα πάμε νομίζω λίγο στην Παν τώρα, ναι, να μας πει τα δικά της, γιατί ναι, διάκοψα την πριν, μας είπε έτσι πολλά για το TikTok που ήθελα να μάθω. Και είπαμε ότι πήγαινε το TikTok στη ζωή σου την περίοδο της καραντίνας. Mm-hmm. Πώς σκέφτεσαι όμως όλα αυτά τα οποία ανεβάζεις, θέλουμε να μας πεις. Γιατί πραγματικά εγώ αγχώνομαι μόνο στην ιδέα ότι πρέπει να σκεφτώ ότι πρέπει να κάνω ένα TikTok. Κοίταξε, πράγματα που συμβαίνουν και στην καθημερινότητα μου. Δηλαδή τα τελευταία βίντεο που έχουν παραπάνω σχέση με εγκυμοσύνη, λόγω της εγκυμοσύνης. Mm-hmm. Πιο παλιά που ήταν το COVID, ήταν πάλι εμπνευσμένα από την καθημερινότητα μας μέσω του COVID κτλ. Οπότε, προσωπικές εμπειρίες και έτσι πράγματα. Mm. Είναι κάτι, μπορεί ας πούμε να δω κάτι, να διαβάσω κάτι και να εμπνευστώ που γίνω, δηλαδή να μην μου συμβαίνει εμένα απαραίτητα ας πούμε. Και έτσι. Αλλά είναι, αν έρθει η ιδέα ήρθε, δηλαδή δεν είμαι ας πούμε με το χρονομετρό. Α, δεν υπάρχει ξέρω ένα χρονοδιάγραμμα, ξέρω κάθε Τρίτη να ανεβάζω, κάθε Τετάρτη την Παρασκευή. Όχι, προσπαθώ να βάλω κάθε εβδομάδα, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα, ναι, θα βάλω να μου να. Δεν θα πιεστείς, ας πούμε. Όχι, γράφεις το κείμενο σου, κάθεσαι, σκέφτεσαι τα λόγια που θα πεις ή είσαι αυθόρμητα, δηλαδή ξεκινάς, κάνεις record και ό,τι βγαίνει από το μυαλό σου. Γράφω την ιδέα στο περίπου, δηλαδή ας πούμε να θα κάνω τους χαρακτήρες, να γράψω τη σειρά που να ήθελα. Η ατάκα όμως, να βγει τζιν την ώρα. Γι' αυτό παίρνει και πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε ένα TikTok. Πόσο χρόνο περίπου σου παίρνει? Σκέφτομαι, έτυχε μου, ας πούμε, ανάλογα που, και που, τον πόσο, που το duration ας πούμε, του βίντεο, της ιδέας, έτυχε μου να θέλω και 2 ώρες. Για ένα βίντεο του 1 λεπτού ή περισσότερο? Όταν έκανα τα τραγούδια, έτυχε μου να χρειάζομαι και παραπάνω χρόνο. Διότι έκανα και κάπως rap. Έτσι στυλ, οπότε αν είναι τα κούτσουν κιόλας που την πρώτη, ασχέτως αν είναι εγώ που τα γράφα. Οπότε αν έπρεπε να το κάνω ξανά και ξανά. Τώρα το με το χρόνο εξαρτάται, που το πόσο είναι όρεξη έχω γίνει την ώρα. Έτυχε μου να ξεκινήσω TikTok και να με μου φύγει και να με κάπως οκ, είναι σήμερα η μέρα σου. Την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ, μετά από 2 μέρες. Ναι. Με τι ασχολείσαι, τι κάνει η Πάνη? Στην κανονική σου ζωή, έξω από το TikTok. Είμαι content writer σε εταιρεία Forex. Έλα ξανά. Είμαι content writer. Oh, yeah, ναι. Σε εταιρεία Forex. Εντάξει, να το μεταφράσουμε. Πέμα στο στα ελληνικά του. Σώθηκες, δεν ξέρω πώς θα το κάνω translate. Είσαι κειμενογράφος. Κειμενογράφος είναι το ακριβώς το translation. Okay. Ναι, αλλά τι δημιουργική γραφή. Κειμενογράφος σε μια κοίταξε, Forex εταιρεία. Άρα, ξέρουμε να πούν το Forex. Ναι. Ωραία. Εγώ γράφω τα κείμενα, τα scripts για βίντεο, κάνω την επιμέλεια των κειμένων, κάνω και κάποια μικρά βίντεο για τη δουλειά. TikTok έχει εταιρεία? Όχι, δεν έχουμε. Είχαμε, αλλά τώρα σταματήσαμε το προσωρινά. Έγινεται. Μα δεν είναι εμείς που βγάλουμε τα rules. Περίμενες ότι θα είχες τόση μεγάλη επιτυχία με το που θα έβγαινες στο TikTok? Όχι. Ποτέ. Mm. Και η αλήθεια είναι ότι που πάντα, το αστείο είναι ότι εγώ που πάντα ήθελα να ασχοληθώ με YouTube και έτσι πράγματα. Mm. Αλλά δεν είχα ποτέ το θάρρος. Δεν είχα ποτέ το θάρρος. Οπότε όταν έγινε η πανδημία, έτσι ήμουν κάπως, οκ, να πεθάνουμε όλοι. Τα είχα να γίνει αχώθηκα, παρακολουθηκά. Αλλά εγώ ή τώρα ή ποτέ, ας πούμε. Οπότε ήταν λίγο γίνον το push, το ψυχολογικό, του κάμε το να τελειώνουμε. Και έτσι, ευκήκε μου σε καλό ως ένα σημείο, ευκήκε μου σε καλό. Έχει το όμως. Έχει το, ναι. Δηλαδή είναι προς το ταλέντο. Είναι ταλέντο το να μπορείς να είσαι. Όχι, ναι. Θα συνεργαστείτε σε κάτι μεταξύ σας? Ένα ακούσα, συγγνώμη. Θα συνεργαστείτε? Εγώ είμαι πολύ λογού. Ξέρεις, είναι πολλά πιο δύσκολο να πεις κάτι αστείο με λίγα λόγια παρά με πολλά λόγια. Δηλαδή το αστείο που έχει το punchline θέλει πολύ μυαλό μέσα σε πολλά μικρό χρόνο να δώσεις ένα μήνυμα. Αυτό. Ενώ το να μιλάς πολύ ώρα για να δώσεις ένα μήνυμα είναι πιο εύκολο. Ναι. Πάνω μου, πότε ήταν η στιγμή που ένιωσες ότι κάτι συμβαίνει, τώρα κάτι έκαμα εγώ στη ζωή μου? Όταν τύχε να με αναγνωρίσουν στον δρόμο ενώ εφορούν τη μάσκα μου.
Του αμέ ήμουν κάπως οκ, okay, τι συμβαίνει, ας πούμε. Διότι πριν. Δεν γελάς κόρη, αφού είναι αλήθεια. Επειδή ήμασταν όλοι μες στα σπίτια μας, πόσους μήνες το έναν το άλλον, εν του έλαβαν πολλά σοβαρά υπόψη. Έβαλα και το φίλτερ, και έλαβα και εγώ σιγά. Όταν ευκαιρία. Περιπεζίσμε. Όχι, γελούμε με τα σπίτια σου. Όταν ευκαιρία με τη μάσκα, νιώθα κάπως πιο, ξέρεις, safe, ας πούμε, safe, εντός εγώ. Άμα με καταλάβα μαζί με τη μάσκα. Και άμα κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Με χαρακτηριστικά και τα μάτια σου, και η φωνή σου, και η κορμοστασιά σου σε ψηλή κοπέλα. Ναι. Ευχαριστώ. Που την Κύπρο που το πήρες, είμαστε σίγουροι. Ναι. Έτυχε ποτέ να σου συμβεί κάποιος ή να έρθει κάποιος που να μην σε γνωρίζει και να έρθει να σου πει πάνω μου παρακολουθούσε στο TikTok, αρέσκει μου η δουλειά που κάνει. Γίνεται συχνά πολλά δουλειά το πράγμα. Και εντελείω περίεργο, διότι εγώ δεν θεωρούμε ούτε ηθοποιός είμαι, ας πούμε, ούτε εντάξει, δημοσιογράφος ήμουν παλιά. Αλλά δεν ήμουν ποτέ. Ήμουν. Δικαιούμαι να πω πού. Τι διαφημίσει, είπε. Ήμουν στην IMH. Δύο χρόνια. Δεν είχα ποτέ τούτο έτσι πολύ attention, ας πούμε. Οπότε αναχωτικό, λίγο αναχωτικό. Σου δημιουργεί άγχος δηλαδή η προβολή όλων τούτων το που γίνεται γύρω από το όνομα σου χωρίς να το προσπάθεις ιδιαίτερα, διότι ουσιαστικά δείχνεις, φαντάζομαι, τον εαυτό σου. Κοίταξε, αναχωτικό, διότι τα παραπάνω είναι μωρά. Και εγώ με τα μωρά αγχώνουμε λίγο. Είμαι κάπως οκ. Ένα άλλο ο τρόπος που να μιλήσεις με ένα μωρό, παρά ας πούμε, κάποιον της ηλικίας μου πιο μεγάλο. Οπότε, αν έρχεται ένα μωρό, να σου πει: ναι, θα ρωτήσω στο TikTok. Εγώ την ώρα είμαι κάπως μανά μου. Θα φαίνεται μόνο να του πω τώρα του μωρού. Δεν ξέρω να μου να λέω. Και έχει φορές που μηνίσκω και θωρώ το μωρό, να πούμε, και είμαι κάπως λίγο. Σου ρωτά κάτι, πέ του κάτι, αφού ούτε το μωρό μπορεί να εκφραστεί, ούτε εγώ μπορώ να εκφραστώ. Και καθόμαστε έτσι μέσα στο μολ. Τώρα. Οπότε, προσπαθώ λίγο να ξεκλειδωθώ κι εγώ, διότι εντάξει, είναι πάρα πολλά cute, είναι πάρα πολλά τιμητικό. Ειδικά που τα μωρά. Εντάξει, με πιο μεγάλους έτυχε βέβαια το πράγμα. Αλλά ο τρόπος που να σε προσεγγίσει ένα μωρό, ας πούμε, 11-12, είναι πολύ χαριτωμένος, είναι πολύ διαφορετικός. Ναι. Σου ζητάνε συγκεκριμένα βιντεάκια φίλοι σου στο TikTok, φίλοι εννοώ αυτοί που σε ακολουθούν. Για να κάνω βίντεο συγκεκριμένα. Τι εννοείς με στον δρόμο να μου πούνε, έλα κάνω όχι, να σου στείλουν μήνυμα, να σου πούν, ξέρεις, θέλουμε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Όχι, λαλού μου πάρα πολλές ιδέες. Οι trends που μπορεί να υπάρχουν. Τρέντζ εγώ δεν μπορώ να κάνω η αλήθεια. Sorry, εμείς κάνουμε δικά μας τρέντζ. Διότι τα τρέντζ έτσι με συγκεκριμένους ήχους και νιώθω ότι περιορίζουμε, ας πούμε, λίγο. Έτυχε να μου δώκουν πάρα πολλές φορές ιδέα. Ή να μου πούν μέσα στα comments κάμε μας και δουν το πράγμα. Ναι. Και μπορείς να απαντήσεις πάνω στο comment και να μπράβο, το κάνεις. Ναι. Ναι, τυχαίνει πολλά. Πλέον, επειδή σε παρακολουθώ, είμαι φαν σου, μπορώ να το πω. Ευχαριστώ. Αρχικά ξεκίνησε πιο αγνά, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Στην πορεία σε είδα και μέσα από το Instagram σου, αλλά και από το TikTok σου, ότι πλέον έχεις και συνεργασίες με εταιρείες, πλέον παίρνει μια άλλη μορφή ο λογαριασμός σου στο TikTok. Πώς ξεκίνησε τούτο το πράγμα? Και αν υπάρχουν λεφτά όντως στο TikTok, γιατί εντάξει, στο Instagram ξέρουμε ότι υπάρχουν. Κοίταξε, εγώ βάλω τα ούλα κάτω από την ομπρέλα του content creation. Για καλή μου τύχη, διότι εγώ σπούδασα media and communication, οπότε έχω. Ούλε θα είμαστε στι δεξιού τη θέα τη. Μα συγχαρητήρια, Όχι, εμεί ξέρουμε. Σπούδασε μέσα μαζική ενημέρωση και επικοινωνία. Δηλαδή, μια πιο fancy λέξη για έναν δημοσιογράφο στη μοντέρνα εποχή. Ωραία, ναι. Έναν digital δημοσιογράφο, σωστά. Όχι μόνο digital. Ναι, δημοσιογράφο τη νέα εποχή. Ναι, κάπως έτσι. Και επικοινωνιολόγο. Έχει το επικοινωνιολόγο. Έχει, σίγουρα. Πάντω, έκαμε πολλά καλή επιλογή σπουδή. Δηλαδή, διάλεξε το μόνη σου. Ναι. Ξέρα από πριν τι ήθελα να κάνω, η αλήθεια. Και το πτυχίο μου βοήθησε με να κάνω λίγο μπουλα. Δηλαδή, είσαι το PR μέσα, είσαι δημοσιογραφία, είσαι τη διαφήμιση, είσαι το script writing, να μπορεί το πιο. Το να γράφει σενάρια. Α, σεναριογραφία. Σεναριογραφία, ναι. Που λαλείς, οπότε προκύψαν κάποιες συνεργασίες. Αρχικά ήταν για το TikTok, διότι ήταν η πλατφόρμα που είχε παραπάνω απήχηση από το Instagram σε εκείνη τη φάση. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να συνεργάζομαι με brands που ήδη γνωρίζω, ήδη μπορεί να είμαι ή πελάτης τους ή whatever. Και συνεχίζει που ζούμε μετά. Άμα δει μια εταιρεία ότι κάνει συνεργασίες, έρχεται κι άλλος. Απλά είμαι λίγο επιλεκτική, διότι. Έτυχε δε, να απορρίψει συνεργασίες. Πολλές φορές. Ναι. Θα σταματούσες τη δουλειά σου στην εταιρεία που είσαι για να κάνει αποκλειστικά το πράγμα? Όχι. Όχι, αλήθεια. Όσο φαν να είμαι των social media, η δουλειά που πρέπει να αναβάλει κάποιο για να μπορεί να
να είναι η δουλειά του, ας πούμε, η άσυλαση δουλειά του που λέμε, θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο και δημιουργικότητα συνέχεια, πολλά απαιτητικό με το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι απλά βγάλω μια φωτογραφία και τελειώσε. Εμένα, άμα βάλω την κολλητή μου να βγάλει φωτογραφίες, μπορεί που 400 να φτιάξω δυο. Είμαι και δύο τρόποι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε θεωρώ ότι αν το έκανα full time, να μου έκλευκε λίγο που το creativity που έχω την επιλογή όποτε θέλω να το κάνω. Κριτικές από συναδέλφους σου έχεις πάρει? Που συναδέλφους? Αρνητικές. Γιατί έχω ακούσει άλλους TikTokers που λένε ότι στο εργασιακό τους περιβάλλον τους αντιμετώπισε λίγο περίεργα όταν επέστρεψε μετά καμία σχέση. Την καραντίνα. Καταρχάς, εγώ είχα, δεν είναι ότι πιάσα άδεια, αλλά απλά επειδή εμένα αρέσκει μου να είμαι σωστή και ξεκάθαρη με την εταιρεία που δουλεύω, το support. Υποστήριξη. Μπράβο. Μου έρχονται παιδιά να μου να κάνουμε υπό τον τόμο. Εντάξει. Δίκλωση. Ωραία. Τριλίγκουαλ που είσαι. Ή κουατριλίγκουαλ να με πούμε. Για καλή μου τύχη είχα... Ήταν πάρα πολλά οκ, ήταν πάρα πολλά supportive. Ήταν πολύ υποστηρικτική σε τούτο το δεύτερο. Σαν πως δεν ξέρω να μιλώ ελληνικά, γι' αυτό μπορεί να μπορώ τα live. Όχι, 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 μην αγκώπεσαι. Και με φάζει μη πότε, είμαστε δίπλα σου. Εντάξει, δεν φάστρια. Η αλήθεια είναι ένα αγγλόφωνο σχολείο. Σπούδασε στα αγγλικά. Που 6 χρονών κιόλα, ο ήπου. Αλλά γι' αυτό είναι και το αγγλικό. Που 6 χρονών έπαιρνα σε ιδιωτικών αγγλικών. Mm-hmm. Καλό ή κακό παίζει ένα ρόλο το πράγμα. Αν μανούλα σου τα μαθήματα είναι στα αγγλικά, σου έχει μόνο ένα μάθημα ελληνικών, και πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει, και έτσι είσαι εξωτερικό πόσα χρόνια, επηρεάζει το πράγμα. Mm-hmm. Κατά ψέμα. Αλλά ήμουν πολλά χειρότερη. Οπότε είμαι πολλά περήφανη για το level που είμαι τώρα, για το επίπεδο που είμαι τώρα. Στο οποίο βρίσκομαι. Τα πλάνα σου για το μέλλον με το TikTok, με τα social media γενικότερα? Κοίταξε. Ώσπου έχω όρεξη και μπορώ να δημιουργώ υλικό που να κάνει τον κόσμο να γελάζει και να περνά καλά, διότι είναι τούτο που μου αρέσει και εμένα, να το συνεχίσω και βλέπουμε. Ενώ τώρα, και λόγω της εγκυμοσύνης, ας πούμε, μπαίνω και εγώ σε άλλη φάση, ίσως μπορεί να δημιουργήσω κάτι με τούτο το θέμα, που ήδη ξεκίνησα, ας πούμε, και κάνω έτσι πράγματα. Okay. Οπότε, είπα ότι θα το πιέσω, ούτε μου αρέσει να βάλω. Καλώς εγώ ο κορονοϊός, έμαθε μας την φράση «μέσου ζεις τα πόθια σου, παιδού καβάλι και έψεις». Ωραία. Οπότε, δεν θέλω να προτρέχω, ας πούμε, και να κάνω μεγάλα πλάνα. Αλλά ναι, ώσπου έχω όρεξη. Το αγαπημένο σου TikTok ποιο είναι? Τώρα με βάλεις με πάρα πολλά δύσκολα. Είναι όλα σαν παιδιά σου, ξέρω το, αλλά... Αν έπρεπε να επιλέξεις έναν τοπίο, μπορεί να κάνει τρελή επιτυχία. Ας τον πελάς με την εγκύμωση, ξέρεις πόσα πράγματα αξιάνω. Μα γιατί όμως... Δεν ξέρω, είπαμε ένα ορμονικό. Επειδή πάει πολλή ενέργεια από το σώμα στην κοιλιά για να μεγαλώσει το μωρό, οπότε φεύγει από άλλα σημεία του σώματος, όπως τον εγκέφαλο π.χ. Ήμουν που πριν αξόρθω, δεν νομίζεις. Αλλά τώρα απόλυτα. Απλά τώρα έχω και κάτι άλλο να φταίξω. Ναι, δεν ξέρω να σου πω αλήθεια. Είμαι πάρα πολλά πρίχτησα με τα πράγματα που βάλω. Αν δεν μου αρέσει κάτι, εμένα πάρα πολλά θα το βάλω. Είτε συνεργασία είναι είτε δικό μου είναι. Οπότε αρέσκουν, για να το βάλω σημαίνει αρέσκει μου, ας πούμε. Και επειδή σε βλέπω στο Instagram, εγώ τουλάχιστον γιατί TikTok, συνεργάζεσαι και με άλλους TikTokers? Γνωριζόσασταν από πριν, γνωριστήκατε στην καραντίνα, πώς, κάνετε σύνδεσμο, τι συμβαίνει? Όχι, δεν έκαναμε συνδέσμο, να κάνουμε όμως. Ναι, καλή, γίνε πρόεδρος. Σωματείων σωματείων, ναι. Κοίταξε, εντάξει, που το TikTok που τους εγνώρισα. Ναι. Απλά είχα το ήθελα το θάρρος. Όμως. Ναι, με το Θεό και τη Μαριάννα και τη Στέφανη συγκεκριμένα. Ήρθαμε πάρα πολλά κοντά. Είχα βρει εγώ το θάρρος επειδή θεωρούσα και εγώ τα βίντεο του και έστειλα του, ας πούμε. Γιατί είχε να ήμουν Αθήνα, και έστειλα του Θεού, διότι ο Θεός είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Και είπα του, θέλεις να πάμε για έναν καφέ να γνωριστούμε. Αν θεωρείς τα βίντεο του άλλου, νιώθεις ότι ξέρεις το χωρίς να τον ξέρεις. Είμαι και εγώ που μόνη μου λέω ποθιάντραπη. Οπότε έστειλα του μήνυμα, και είπα του, θέλεις να πάμε για έναν καφέ. Και κοινών ήταν. Είχα καταλάβει ότι έχουμε μια κοινή μπελάρα με την καλή έννοια. Και βρα το θάρρος να του στείλω. Και έκτοτε είμαστε. Πάρα πολλά κοντά. Μπράβο, και εγώ που να πω Αθήνα να στείλω με λεγάκι. Να καταλάβω. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Παρουσίαση εκπομπής. Παρόμοιες ώρες. Πουρκουαπά, γιατί όχι. Γιατί εγώ του Νίβο έστειλα του μήνυμα. Και ο Νίβο. Και συναντήθηκατε, γιατί είδα το στο TikTok. Ναι. Όταν είχα κάνει το. Όταν είχε κάνει Λατινοπούλου το τραγικό το βίντεο που με πιάνε με έναν τα νεύρα. Πέστα. Και πιάνε με τα νεύρα, του έγινα έξαλλη. Και έκανα ένα TikTok για τούτο. Περιγράψε μας λίγο περισσότερο για να καταλάβει και ο κόσμος.
ήταν όταν ευκήκε η Λατινοπούλου που τέλος πάντων τσελάλε για τις γυναίκες ότι είναι μπορεί να θωρεί άμα αν έχουν τρίσεις και σαν μου ξέρω ότι δεν είναι κανένας τέλος πάντων. Και εγώ μπορώ, είναι αρκετά ευαισθητο το θέμα του το πράγμα γενικά. Πια με τα νεύρα. Ναι. Οπότε εγώ έκανα έναν. Έπιασα το τραγούδι του Νίβο, που το ήβρα, ξέρω εγώ, χωρίς τους στίχους. Έθα από τον τίτλο, διότι είσαι μέσα βρυσάντζο, να με μας διώξετε. Μπράβο. Οπότε. Μας κερδίζει ο πρόστιμο. Ναι, εντάξει, είπαμε. οπότε έκανα το πάροντι, ας πούμε, την παροδία Τζίνιν, απαντώντας τη συγκεκριμένη. Και έτυχε και ήταν το άνθρωπος. Και έστειλε μου μήνυμα, έβαλε το και ο ίδιος, έκαμε το share και πιάμε λίγο την κουβέντα, ας πούμε. Οπότε μετά από ένα-δυο μήνες που είχε να πάω Αθήνα, πάλι βρα το θάρρος και έστειλα το κεραλό του. Εν είμαι καμιά πελή, ξέρω ότι φαίνομαι πελή, εν είμαι τόσο πελή, ας πούμε. Θέλεις να πάμε για έναν καφέ, να χαρώ πάρα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά. Έτσι, δέχτηκε. Και πιάμε, και πιάμε καφέ. Τι ωραία. Γιατί σου όλη μέρα στην Αθήνα? Έτυχε να πάω. Επειδή μου διακοπές. Α, γιατί ρωτά το fan club πάνω. Και τώρα είδα στην Αθήνα. Τα χαράματα έρθει με την Αθήνα. Ναι, τώρα ήμουν σε. Παντρεύκεται μια φίλη μου τον Αύγουστο, την οποία με να παρτάρουμε. Εγώ το Σάββατο ήμουν στον Αργυρό και στη Φουρέιρα. Ένα που δεν καταλάβα. Ήσουν στον Αργυρό και στη Φουρέιρα. Βεβαίως. Βεβαίως, Τζέι μου. Ερώτησα τη γιατρό μου, τσάφηκε. Μελάλη μου που θέλει πιέν. Ξέρει το όμω ότι θα νιώσαι, ναι. Ξέρω το. Δεν πρέπει που φαίνεται, ω πού να πάω. Θα μα πει ένα αγοράκι κολυσάκι, όχι. Θα το αφήσει Netflix. Θα μα το πει στο TikTok. Δεν ήξερα ακόμα που είναι να το πω. Να δείξει, μπορεί να το πω σε story. Μπορεί να το πω σε δεν μπορεί να το μα δάμε. Εν τω λαλή, γιατί θέλει να μαζί μα. Να χάσω τα views μου, μπορεί να το likes μου. Να το πτυχογραφήσει και να το βάλει στο TikTok. Δεν ξέρω. Κοίταξε, πρέπει να είναι έξυπνο ο τρόπο που να το πω. Τώρα κατεβάζω έναν μπαλόνι και σπάζει το. Εντάξει, εμεί ξέρουμε τι είναι. Και εγώ ξέρω γιατί. Κοίταξε να σου πω κάτι, κάποια πράγματα. Ρωτούμε πολύ τι είναι να κάνω, τι είναι να κάνω. Δεν σκέφτηκα ούτε να κοφτήσω κανέναν. Κοπελούν, είναι ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, ότι βλέποντας κάποιος τα TikTok σου, νιώθει ότι είναι φίλος σου. Ότι ναι, είναι μαζί σου σε αυτήν την πορεία. Γι' αυτόν έχουν και την ανάγκη ο κόσμος να μάθει τι φίλο θα έχει το παιδάκι που θα κάνεις, πότε θα γεννήσεις, πώς προετοιμάζεσαι. Καμνού μου πάρα πολλές ερωτήσεις όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Ξέρεις ότι θα λάβεις πολλά δώρα στο μευτήριο. Είναι ο Λέτ Πρόζεκτ. Άλλη ξένη λίστα. Έλα λόγω είσαι στα δώρα, κύριε Λέισον. Είμαστε. Ναι, μια αναπορία που είχα και εγώ και φαντάζομαι είχε και πολλοί κόσμος για τον σύντροφο σου, τον οποίο δεν είδαμε ποτέ στα TikTok σου. Έβαλα τον πρόσφατα. Τον έβαλα. Γέλασα του και έβαλα τον. Εν του αρέσει να τον βάλω, που πότε. Εμπρίχτης και τούτος. Ναι, μουρμουρώ του πολλά. Ελίσσετε μου και την απορία, γιατί λέω εγώ εντάξει, αμέ, πώς να ρίκα την πορή κοπελά μόνη. Όχι, απλά θέλει. Δεν θέλει να είναι, θέλει να είναι μακριά, ούτε αφού δεν τη δημιουργεί. Ξέρεις, από τσιμίσου καμιά ντίβα εγώ τώρα. Αλλά... Όχι, γιατί είσαι ντίβα στο TikTok. Έναν τροπιάρης πολλά. Θα εντάξει, το δούμε σύντομα, φαντάζομαι. Θα τον πείσεις. Θέλει ένα. Με το ζόρι θα το βάλει. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να σε ρωτήσω, σου έχουν κάνει πρόταση για μια τηλεοπτική σειρά ή για μια εκπομπή? Έτυχε να συζητήσω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, επειδή είναι η δουλειά μου εμένα το πράγμα, δεν ξέρω αν θα το κάνω ακόμα. Η ιδέα της τηλεόρασης αρέσει μου πάρα πολλά. Είναι ένας από τους λόγους που έκαμα τη σπουδή που έκαμα, ας πούμε. Οπότε, να δείξει. Δεν ήξερα. Θα σε ενδιαφέρει. Καλά να είμαστε. Να μου αρέσει, νομίζω, ναι. Αρέσει μου. Φτάνει να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, όμως. Δηλαδή, αυτό το έχεις μια εκπομπή και να θες να είμαι, γεια σας, παιδάκια, τι κάνετε, καλά είστε. Δεν μπορώ το πράγμα. Είμαι τούτον που είμαι, αν τους κάνω καλός, ας πούμε. Τέλειο. Ναι. Μ' αρέσει. Γράψτε το. Να το έχετε υπόψη σας αυτό το κορίτσι, γιατί εγώ το γράφω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.